Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αλεξάνδρειας, σε μία από τις μεγαλύτερες πλατείες της πόλης, αυτήν της πλατείας Ελευθερίας. Βλέπουμε εδώ πεσμένο ένα δέντρο, το οποίο χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, εννοώντας φυσικά καιρικές συνθήκες, έπεσε μόνο του προχθές το μεσημέρι και ευτυχώς φυσικά βέβαια που εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος περαστικός ή δεν παίζαν παιδιά στον χώρο αυτόν όπου θα μπορούσαμε να είχαμε κάποιο ατύχημα. Βέβαια το δέντρο αυτό έχει πέσει γιατί όπως βλέπουμε εδώ είναι παλιό, είναι μεγάλο σε ηλικία, έχει σαπίσει, το βλέπουμε, και για το λόγο αυτό το δέντρο έπεσε. Το θέμα όμως είναι ότι στην πλατεία αυτή, εκτός από αυτό το δέντρο, το οποίο είναι όπως είδαμε πεσμένο κάτω και το οποίο θα μπορούσε να γίνει κάποιο ατύχημα και λόγω τύχης γλιτώσαμε αυτό, βλέπουμε εδώ, όπως μας έχουν καταγγείλει εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, δέντρα τα οποία είναι έτοιμα να πέσουν και αυτά, τα οποία βεβαίως εάν κουνήσουμε λίγο βλέπουμε ότι είναι έτοιμα για να πέσουν. Βλέπουμε εδώ σάπια δέντρα τα οποία εάν κουνήσουμε λίγο θα πέσουν και αλίμονο εάν περνάει εκείνη τη στιγμή κάποιος περαστικός ή όπως είπαμε λίγο πριν παίζουν τα παιδιά. Βλέπουμε εδώ λοιπόν οι ρίζες οι οποίες έχουν σαπίσει και όπου αυτά τα δέντρα μπορεί να γίνουν αιτία κάποια ανθρώπινη ζωή να χαθεί. Είναι από τις κεντρικότερες πλατείες της Αλεξάνδρειας, μια πλατεία που καθημερινά σφίζει από ζωή, περνούν κόσμος για να πάει στις δουλειές τους, για να βγει έξω, για να πάει στα μαγαζιά, και φυσικά εδώ είναι επίσης ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, είναι η αγορά, είναι η στάση. Βλέπουμε εδώ την στάση και βλέπουμε επίσης ένα δέντρο το οποίο είναι ακριβώς δίπλα. Εδώ σταματούν λεωφορεία για να πάρουν κόσμο και συνήθως αυτή η στάση δουλεύει και έχει πάρα πολύ κόσμο την περίοδο όπου οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο, και αντιλαμβάνεστε αν αυτό το δέντρο εδώ όπως το βλέπουμε που είναι εντελώς σάπιο, αν αυτό κάποια στιγμή ή όπως πολλές φορές ξέρουμε πολύ καλά τα παιδιά παίζουν επάνω στα δέντρα και τι θα μπορούσε αυτό να έχει ως συνέπεια. Η επικινδυνότητα όμως σε αυτή την πλατεία από τα δέντρα τα γερασμένα δυστυχώς δεν σταματά μόνο σε αυτά που δείξαμε λίγο πριν. Βλέπουμε εδώ επίσης ένα άλλο δέντρο το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την παιδική χαρά. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα δέντρα αυτά είναι σάπια. Βλέπουμε δίπλα την παιδική χαρά. Εδώ παίζουν μικρά παιδιά καθημερινά. Απλά το ρεπορτάζ γίνεται 9.30 ώρα το πρωί, γι' αυτό και δεν έχει μικρά παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν και ακόμη ένα δέντρο που και αυτό είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος.